Έξω το νομοσχέδιο και αύξηση τη τιμή του ρεύματο. Δεν το ξέρω. Το νομοσχέδιο με συγκεκριμένο δεν περιλαμβάνει. Του ρεύματο θα σπάσει η ΔΕΗ. Ποιο θα το πληρώσει, εμεί θα το πληρώσουμε. Δεν περιλαμβάνει. Μην τα συγχαίρουμε τα πράγματα. Γιώργο, μισό λεπτό. Χριστίνα, μισό λεπτό. Γιώργο, μισό λεπτό, κυρία Δαμίδη. Γιώργο, ο εκπρόσωπο του, ο πρόεδρο του Σπάρτακου λέει πω δεν περιλαμβάνει το νομοσχέδιο αύξηση τη τιμή. Απολύτως. Είναι πρίκα. Ναι, αλλά η αύξηση δεν... του ρεύματο είναι πρίκα για το σπάσιμο τη ΔΕΗ. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χατζή κάτι, επειδή αν κατά τη γνώμη των εδώ εργαζόμενων η ΔΕΗ. Παίκτη, θα μπορείτε να αύξηση. Μιλάτε, κύριε Πορτοσάλτε, πάνω μου. Ο Γιώργος θέλει να ρωτήσει κάτι τον Τάκη του Χατζή. Έλα, Γιώργο. Εμένα. Λοιπόν, ναι. Ρωτήσατε, κύριε Χατζή, τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, αν κατά τη γνώμη του το κράτος πρέπει να είναι επιχειρηματίας. Σας ρωτάω εγώ, εμένα, κατά τη γνώμη σας, το νερό και η ενέργεια είναι αντικείμενα εμπορικής εκμετάλλευσης? Καταρχάς, εγώ δεν δικαιούμαι να απαντήσω, γιατί δεν με ψηφίζει κανένας. Γιατί δεν δικαιούστε να απαντήσετε? Ερωτήσεις ξέρετε να κάνετε, απαντήσεις δεν ξέρετε. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν είμαι κομματικός. Επίσης, αναφέρατε σκάνδαλα. Ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ είναι με τα κουργήματα. Οι δύο ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονταν το ρεύμα δικάζονται με τα κουργήματα και με υπουργό υπερασπιστή στα δικαστήρια. Ζητάω την ψήφο κανενός. Ποιο είναι το πρόβλημα με τη ΔΕΗ? Με τη ΔΕΗ είναι το πρόβλημα ή με τους ιδιώτες? Ακούστε, κύριε, το φυλάκι το πήραν στην Ελβετία. Ρωτήσατε, φέρετε απάντηση, κύριε. Αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση του ρεύματος στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι. Μισό λεπτό, κύριε Αδαμίδη, μισό λεπτό. Σε ό,τι αφορά το νερό.